Με λένε Εύη Τσαπέ, είμαι 27 χρονών και κάνω σερφ εδώ και 7 χρόνια. Με λένε Γιάννη Ξεφτέρη, είμαι 38 χρονών και κάνω σερφ περίπου 24 χρόνια. Χρονών, τελείως τυχαία. Ποτέ πριν δεν είχα βρεθεί να δω, νομίζω ότι κάνει κάποιο θαλάσσιο άθλημα, πόσο μάλλον σερφ. Πήρα μια απόφαση να ξεκινήσω το windsurf, να πάω στην παραλία και να μάθω αυτό το άθλημα. Δεν ξέρω τι εικόνα είχα πιο μικρή, από πού την πήρα. Ήταν τελείως τυχαίο. Κόλλησα αμέσως και αφοσιώθηκα πλήρως, έκανα όσο μπορούσα περισσότερο. Μετά γνώρισα τον Γιάννη πολύ αρχές, δηλαδή μετά από ένα μήνα που είχα ξεκινήσει και είχα μάθει τα πρώτα πράγματα. Πήγαμε μαζί σε όλες τις παραλίες και μπαίνουμε μαζί στο νερό. Ξεχωριστή στα μάτια μου την έκανε το πόσο γρήγορα μάθαινε, το πόσο υπομονή, γιατί χρειάζεται και πάρα πολύ υπομονή. Είναι πολύ δύσκολο το windsurf, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα θαλάσσια αθλήματα. Και βασικά το ταλέντο. Έχουν περάσει από τα χέρια μου πάνω από 100 παιδιά, ας πούμε, που έχω μάθει και νομίζω ότι η Εύη ξεχώρισε και ήταν αυτή που είπα θα αφοσιωθώ και θα της δείξω όσο περισσότερο γίνεται για να δούμε πού μπορεί να φτάσει και εφόσον της αρέσει βέβαια να συνεχίσει και να το κάνει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες για να ξεκινήσει κάποιος windsurf, σωματικές. Έτσι, θεωρώ ότι το windsurf είναι ένα άθλημα από το οποίο σε χτίζει και σε διαμορφώνει σιγά σιγά. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι έξτρα να κάνεις, ούτε γυμναστήρια, εκτός βέβαια αν κάνεις πρωταθλητισμό. Το να κάνεις απλό windsurf δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Χρειάζεται έναν εξοπλισμό στην αρχή, δύο πανιά, μία σανίδα για αρχαρίους, σε ένα σωστό μέρος με κάποιο δάσκαλο, κάποιον να σε βλέπει, γιατί οι πρώτες φορές είναι λίγο επικίνδυνες και δύσκολες. Χρειάζεται το κόστος περίπου του εξοπλισμού, νομίζω ότι στην αρχή είναι πολύ φθηνό, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ όλος ο εξοπλισμός, δηλαδή οι στολές σου, τα πανιά σου, να έχεις δύο πανιά, να έχεις ένα σκάφος, ας πούμε. Δεν ξεπερνάει αυτό το ποσό. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον να ξεκινήσει. Και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει κάθε μέρα λίγο περισσότερο. Είμαστε μια χώρα γεμάτη θάλασσα και δυστυχώς δεν υπάρχει, όπως είπες, δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει παιδεία, δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση. Πρέπει οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία σε κάποιο οργανωμένο κλαμπ για να μπορέσει το παιδί όταν το κάνει, όσο πιο μικρός το κάνει, τόσο πιο με ασφάλεια θα κάνει αυτό το άθλημα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και μετά από αυτό πρέπει να γίνουν μια σειρά αγώνων και να μπορεί το παιδί να καταλάβει τελικά τι γίνεται σε έναν αγώνα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις ελεύθερο windsurf και άλλο πράγμα να κάνεις πρωταθλητισμό. Και το πιο βασικό νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σπόνσορες που θα υποστηρίξουν όλα αυτά τα πράγματα και θα ενδιαφερθούν στο να προχωρήσει το θέμα. Μέρα απαιτεί βασικά να κουβαλάς όλο τον εξοπλισμό σου. Φτάνεις στην παραλία, απλώνεις τα πράγματα, κοιτάς τον αέρα, μελετάς την ένταση, μελετάς το κύμα ώστε να αποφασίσεις το σωστό εξοπλισμό που πρέπει να βάλεις. Πρέπει να, να είσαι πάρα πολύ άτυχος για να χτυπήσεις κάπου. Πάνω στον εξοπλισμό σου, για παράδειγμα, το οποίο καθώς ανεβαίνεις σε επίπεδο, μαθαίνεις και το χειρίζεσαι. Δηλαδή, αποκτάς μια εμπειρία αυτόματη.
και αυτόματα μπορείς και προστατεύεις τον εαυτό σου. Και αυτό έρχεται με την εμπειρία. Δηλαδή, πρέπει, με τις φιγούρες, όσο ανεβαίνεις επίπεδο, έχεις καλύτερες πτώσεις και με μικρότερες πιθανότητες να τραυματιστείς. Το Windsurf προσφέρεται και για το χειμώνα. Υπάρχουν οργανωμένα κλαμπς όπως στη Λούτσα, στα Νησάκια. Στο Σχοινιά δεν θα το έλεγα, είναι πιο καλοκαιρινό μέρος. Αλλά πάντως υπάρχουν οργανωμένα κλαμπς που μπορεί ο καθένας να έρθει να κάνει Windsurf με ασφάλεια. Εγώ θεωρώ ότι το σερφ στην Ελλάδα δυστυχώς είναι πιο δυσκίνητο. Είναι πιο δυσκίνητο γιατί πρέπει να πας σε συγκεκριμένα μέρη με συγκεκριμένες συνθήκες. Η Ελλάδα δεν προσφέρεται. Δεν έχει το κύμα στα πόδια σου που λέμε. Θα πρέπει να κουνηθείς. Υπάρχουν στην Πελοπόννησο πολύ καλά μέρη, στην Κρήτη επίσης, στη Βόρεια Εύβοια, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι πολύ μικρή συχνότητα που μπορείς να κάνεις. Πρέπει να κάνεις αρκετά χιλιόμετρα και να έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Και η διαφορά είναι αυτό που προσφέρει το Windsurf και αυτό που μου αρέσει εμένα περισσότερο είναι ότι μπορείς να πηδήξεις δηλαδή στο κύμα έχουμε εμείς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι όταν πετυχαίνουμε το κύμα στην κόντρα και πηδάμε και η άλλη είναι όταν ερχόμαστε με το κύμα πίσω μας και κάνουμε ride. Στο surf κάνεις μόνο ride. Στο Windsurf, δηλαδή εμένα πιο πολύ μου αρέσει το Windsurf γιατί μπορώ και κάνω άλματα. Οπότε δεν θεωρώ ότι περιορίζομαι κάπου, όχι. Του πρωταθλητισμού στο Windsurf στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαν έννοια, γιατί για να υπάρχει πρωταθλητισμός πρέπει να υπάρχουν αγώνες. Επίσημοι αγώνες στην Ελλάδα, ειδικά στο στυλ που κάνουμε εμείς, που είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, δεν είναι το Ολυμπιακό σερφ ή κάποιος αγώνας ταχύτητας όπως ξέρετε, είναι το freestyle και το wave. Δυστυχώς επίσημοι αγώνες, πανελλήνιοι αγώνες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάνεις ό,τι δουλειά μπορείς εδώ, φεύγεις κάποιες ώρες, πας στο εξωτερικό, κάνεις την προπόνησή σου και μετά μπορείς να συμμετέχεις μόνο σε αγώνες του εξωτερικού, επίσημους, δηλαδή στο παγκόσμιο. Και εγώ νομίζω ότι είναι φαύλος κύκλος λίγο έτσι ο προαθλητισμός, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιος, πρέπει να έχει γενικά ένας αθλητής πολλά ψυχικά αποθέματα, αλλά και θέλει και χρήματα φυσικά για να κάνεις κάτι καλά και να συναγωνιστείς το παγκόσμιο. Αθλητές παγκόσμιου επίπεδου και στην Ελλάδα ούτε τα παιδιά από μικρά έχουν αυτή τη ψυχολογία, ούτε και υπάρχει κάποιος να τους βοηθήσει πραγματικά να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που συνεπάγεται αυτή η ζωή. Στο εξωτερικό απλά τις κοπέλες που ανταγωνίζεται η Εύη είναι στο home spot τους που γίνεται ο βασικός αγώνας, τα Gran Canaria. Είναι ένας αγώνας από μια σειρά αγώνων. Φέτος γίνανε δύο αγώνες wave για να ολοκληρωθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι είναι ο πιο βασικός αγώνας του παγκοσμίου και εκεί πρέπει να ρίξεις, ας πούμε, όλη την προσοχή σου. Έχω έρθει μέχρι δεύτερη θέση, είναι η καλύτερη θέση μέχρι τώρα. Η πρώτη θέση είναι πιο δύσκολη βέβαια, αλλά γίνεται. Με λίγο καλή τύχη, λίγο καλή μέρα και έτσι λίγο καλή ψυχολογία. Άπαξ και αρχίσεις Windsurf, όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό, η δουλειά σου, η έξοδος, οι παρέες, είναι και λίγο έτσι πιο κλειστό άθλημα, δεν το κάνουν πάρα πολύ και μέσα στο νερό σε μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα, σε μαθαίνει υπομονή, σε μαθαίνει σεβασμό για τη θάλασσα, ναι, σίγουρα. Το Windsurf είναι lifestyle. Είναι. Δηλαδή, είναι τρόπο ζωής γενικά, άπαξ και το ξεκινήσεις και αποφασίσεις ότι θες να το κάνεις, αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή σου. Για μένα το Windsurf είναι ελευθερία και είναι και ένας τρόπος να ξεπερνά τον εαυτό μου κατά έναν τρόπο, βάζοντας κάποιους στόχους και πετυχαίνοντάς τους. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σίγουρα είναι
κάτι πολύ δυνατό, το έχεις συνέχεια στο μυαλό σου, πας διακοπές και έχεις συνέχεια τα πράγματα φορτωμένα στο αυτοκίνητό σου. Σκέφτεσαι πού θα πας διακοπές ώστε να βρεις τις καλύτερες συνθήκες και να μπορέσεις να κάνεις ό,τι καλύτερο γίνεται. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό.